όταν οριστήκαμε, δεν θα μου παίρνει ποτέ από το μυαλό. Δεν μου παίρνει ποτέ από το μυαλό. Θα εμπλακώ στην πολιτική σκηνή, στην εκλογική σκηνή. Πάντα ήμουν πολιτικοποιημένο από. Εντάξει, ο πατέρας μου στη Μακρόνησο, ο θείος μου ήταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Προφανώς ήμουν πολιτικοποιημένο, αλλά όταν γνωριστήκαμε, για παράδειγμα. Εγώ καθόμουν. Καθηγητής ήταν αυτό. Ναι, και η πολιτική σκέψη μου έπαιρνε τη μορφή και. Αν θέλεις λίγο πιο έτσι λογοτεχνικών κατευθύνσεων, προσπαθώ να γράψω τα βιβλία μου με έναν τρόπο που να μην είναι αναγνωρίσιμα ως βιβλία οικονομολόγου ή άνθρωπου που ασχολείται με την πολιτική. Ήταν έντονα πολιτικοποιημένα, αλλά ποτέ δεν διαχώριζα το φιλοσοφικό, το πολιτικό, από το αισθητικό, από το καλλιτεχνικό. Γι' αυτό όταν γνωριστήκαμε, έγινε ο βοηθός της. Όχι, να το πω λίγο εγώ. Όχι, ναι, θα σου πω. Ξέρεις πώς γνωριστήκαμε? Όχι. Γιατί και εγώ είχα ήδη. Με την φίλη σας την κοινή, την. Εκτός από αυτό. Ελισάβετ. Ναι, αλλά να σου πω πώς. Αυτό είναι αλήθεια. Εκείνη μας γνώρισε. Όμως. Πρέπει να το πω εγώ αυτό. Γιατί πρέπει. Μου κόβεις τώρα τη ροή. Να αναδείξω το έργο σου. Όχι, θέλω εγώ να το πω. Α, έτσι, μπράβο. Δώσε στη γυναίκα το προβάδισμα. Όμως εγώ, όταν γνώρισα τον Γιάννη, έκανα έρευνα για το έργο μου, το οποίο είχα ήδη γράψει, το κόνσεπτ, την ιδέα του, που λεγόταν cut, 7 διαχωριστικές γραμμές. Και η ιδέα ήταν ότι θα ταξιδέψω σε 7 διαχωριστικές γραμμές ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από την Κύπρο και την πράσινη γραμμή. Και ήθελα μετά. Ποιες είχες βάλει? Δεν είχα βάλει. Ερευνούσα. Μίλαγα με ανθρώπους που γνώριζαν πολύ καλύτερα τα γεωπολιτικά. Ναι. Και σε αυτή τη φάση, τυχαία βέβαια, γνωριστήκαμε. Είχαμε ήδη γνωριστεί πιο πριν. Ναι. Όσο ήμασταν ακόμα παντρεμένοι. Ναι. Και μετά λοιπόν, εκείνη την εποχή είχα χωρίσει εγώ ήδη ένα χρόνο. Ο Γιάννης ήταν και εκείνος σε αυτή τη. Ναι. Τέλος πάντων. Είχε φύγει στην Αυστραλία. Ναι, ήταν στη διαδικασία αυτή. Και. Βρεθήκαμε σε ένα κοινό σπίτι, γεύμα και αυτά λέω, και άρχισα να του μιλάω για το έργο μου και εκεί πέρα δέσαμε. Δηλαδή, οπότε σου έδωσε ιδέες αμέσως. Μετά δουλέψαμε μαζί, πολύ στενά. Βρήκαμε μαζί τους 7 διαχωρισμούς στους οποίους ήθελα να πάω. Τις έδωσε ιδέες. Και τελικά ταξιδέψαμε πρώτος μας χρόνος μαζί ως ζευγάρι. Πριν φτάσεις εκεί, κάποια στιγμή, εγώ είμαι θεωρητικός. Ναι. Όλη μου τη ζωή ήμουν θεωρητικός. Ναι. Καθόμουν στο γραφείο μου, ναι, στον καναπέ μου, έτσι. Και μελετούσα μυαλό, τι γινόταν στην Αιθιοπία, τι γινόταν στην Νότια Αφρική. Έβγαινα και σε καμία διαδήλωση. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή. Για να νιώσουμε ζωντανή. Αφού είχαμε βρει τα 7 σημεία, αλλά μιλάμε για πολύ δύσκολα σημεία. Όλο το θεωρητικό κομμάτι. Πάνω στο Κασμίρ, μέσα στα ναρκοπαίδια της Αιθιοπίας, δίπλα στην Ερυθρέα. Αλλά εγώ θεωρητικά. Ιρλανδία, Μεξικό-Αμερική. Θεωρητικά όλα αυτά. Αμερική, και ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο. Είμαι στο γραφείο. Δεν σε παίρνω ακριβώς, θα σου πω πώς έγινε. Καλά. Πήγαμε στην Κύπρο για να ξεκινήσω. Όχι, το Δανάη. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λες: βρήκα τα χρήματα. Φεύγουμε. Και λέω: εν τω μεταξύ τα είχατε φτιάξει ήδη. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Μισό. Θα πάμε σε αυτό πάλι, αλλά μια παρένθεση γιατί θα το ξεχάσω. Η πρώτη σκέψη, αφού πλέον ξαναβρεθήκατε στο γεύμα εκείνο, τι κατάλαβες εσύ σε ένα λεπτό? Είχες καταλάβει κάτι σε ένα λεπτό? Σκέψου και εσύ, γιατί θέλω και εσύ να μου πεις. Σίγουρα κατάλαβες και το δικό μου. Είναι πολύ απλό να σου το πω. Σε ένα λεπτό, τι κατάλαβες? Ότι εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Στο πάπλα. Μην μου το πείτε. Μην μου το λέτε τώρα φτιαγμένο. Όχι, και. Φτιαγμένο. Μα κοίταξε, η απόδειξη είναι ότι από εκείνο το βράδυ τη είπα να γεράσουμε μαζί και μου λένε. Εκείνο το βράδυ το ίδιο. Και κάθε γυναίκα τώρα θα σκέφτεται που θα ακούμε εμείς, γιατί δεν μου έχει συμβεί και εμένα αυτό εκείνο το βράδυ. Εντάξει, το πρώτο βράδυ. Υπήρχαν κάποιες συναντήσεις που δεν είχαν καμία ερωτική αυτή, αλλά υπήρχε μία χημεία. Εγώ την πρώτη φορά που τον είδα στη ζωή μου, που ήταν με τη φίλη μας την κοινή σε ένα μπάρ εστιατόριο, το σκέφτηκα το εξής. Και σου λέω πραγματικά την πιο ενδόμηχη σκέψη μου και σκέφτηκα, α, τελικά υπάρχουν όλα σε ένα. Και αυτό που με είχε εντυπωσιάσει συγκεκριμένα ήταν δηλαδή το ότι ο Γιάννης μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνος. Μου φάνηκε ότι όταν μίλαγα πραγματικά ήθελε να με ακούσει και υπήρχε μία επικοινωνία. Και είχε και χιούμορ. Όλα σε ένα. Αυτά τα πράγματα. Τώρα μόλις μου είπες γιατί τον ερωτεύτηκες. Εσύ. Βρισκόμουν το 2000 στην Αθήνα, τότε ζούσα ακόμα στην Αυστραλία. Το γιατί την ερωτεύτηκες θέλω. Περίμενε, αυτό θα σου. Εντάξει. Όχι, μα έχει σημασία αυτό.
σε δύο τάκα-τάκα σημεία. Okay. Αλλά είναι δύο τα σημεία. Ναι. Το ένα σημείο πριν τη δω. Την ερωτεύτηκα το μισό το πριν κάνω τη δω. Την αγωνία να τα ακούσω. Μπαίνω σε μια έκθεση τέχνης, σε μια δημοκρασία για την ακρίβεια, ναι, στο Εθνικό Ίδρυμα Έρευνων και η φίλη μου που το διοργάνωνε, η Ελισάβετ Λίρα, λογοθέτη, να το πω, υπάρχει και καταγεγραμμένο, που οργάνωνε αυτή την έκθεση, με ρώτησε πώς μου φαίνονταν τα καδράκια και οι λίτρες κτλ. Δεν ήμουν ενθουσιασμένος και μου λέει να σου δείξω ένα installation, μια εγκατάσταση, μπαίνω μέσα, μου πέφτει το σαγόνι. Βλέποντας αυτή την εγκατάσταση που λεγόταν Breed. Βγαίνοντας, διαβάζω τα ταμπελάκια, Δανάη Στράτου. Δεν είχα ακούσει εγώ για την Δανάη Στράτου, το ξεχνάμε. Ούτε για την οικογένεια. Δεν μου έκανε κλικ. Ζούσα στην Αυστραλία, ήμουν αλλού. Αυτό είναι ο μισός έρωτας. Από το έργο. Περίμενε, ότι ήταν μια κυρία. Εντάξει, 90 αλλά ετών. Είναι πλατωνικό, μην με πας. Τέλος το περίμενε. Πραγματικό. Να σου πω. Είμαι λοιπόν σε αυτό το εστιατόριο που βρίσκομαι με τη Δανάη, τυχαία. Και μια άλλη παρέα, κάθεται δίπλα μου, την κοιτάω. Τη λέω Γιάννη Ζωρουφάκη, μου λέει Δανάη Στράτου. Λέω, έχετε κάποια σχέση με την καλλιτέχνη, μου λέει είμαι καλλιτέχνη. Τελείω. Και τι σκέφτηκε. Τι να σου πω, βάλει την πρώτη στιγμή και την δεύτερη στιγμή αυτό μαζί. Τότε ήταν η πρώτη φορά. δεν υπήρχε. Εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε. Ναι. Ναι. Αλλά δεν σου είχε μιλήσει για να ξέρει ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα τη που ερωτεύτηκε. Είχε μιλήσει το έργο. Ναι, αλλά. Καλά, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι και τις φορές που βρεθήκαμε... Κάτσε, τι από τη δουλειά σου για σένα. Μη με καταπιέζεις. Εμένα μου μίλησε το έργος. Τώρα εσύ μπορεί να θέλεις κάτι άλλο. Ναι, τι είχες καταλάβει μέσα από τη δουλειά της για την ίδια. Κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο σε πιάνει εδώ καταρχάς. Για μένα η τέχνη και η μουσική. Ναι. Αν δεν σε πιάσει εδώ, αν ξεκινήσει από εκεί, έχει χαθεί το πράγμα. Γιατί συγγραφέας είμαι, αναγνώστης είμαι. Αν έχεις μια καλή ιδέα, πες μου. Και τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο που είχα σχέση με εικαστικό επίσης. Λοιπόν, ξεκινάει χρόνια, από εδώ. Και μετά αρχίζει και πηγαίνει παντού. Ναι. Και μετά απαντιέται το ερώτημά σου με ποικίλους τρόπους. Mm-hmm. Πρώτον, το θέμα της αισθητικής. Η αισθητική είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι είναι και πολιτική η αισθητική. Δεύτερον, και το γεγονός ότι, ότι σε μια περίοδο που είχαμε αρχίσει ήδη να μιλάμε για το περιβάλλον, για τη γη, για το ότι αυτή η γη είναι αποπνιχτική ή την πνίγουμε τέλος πάντων, είναι ένα έργο που λέγεται Αναπνοή και ήταν μια γη η οποία ανέπνεε αγκομαχώντας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα τυχαίο έργο. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, μια ζωγραφία που κάνει κάποιος. Ένας άνθρωπος που φώναζε ότι θέλουμε να αναπνεύσουμε. Και που καταλάβαινε την αγωνία της γης, του ανθρώπου που ζουν πάνω στη γη. Τέλος πάντων, ξέρεις κάτι, αυτά που συμβαίνουν εσείς, ανάσα, μπροστά σε αυτά που ένιωσα βλέποντας το έργο και ζώντας το έργο, είναι πολύ ίσον σημασία σε αυτά που σου λέω, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Πόσο όμως παίζει ρόλο ο θαυμασμός σε ένα ζευγάρι να θαυμάζει ένας τον άλλον. Νομίζω ότι ναι. Ναι, γιατί όλα τα άλλα μπορεί να φθήνουν, αυτό δεν φθήνει. Πόσο όμως, 18 χρόνια είσαστε τώρα, πώς διατηρείται αυτός ο θαυμασμός. Όλο και μεγαλώνει. Το απαραίτητο συστατικό είναι και ο σεβασμός. Και η αγάπη και... Ναι. Ειλικρινά, σας ρωτάω ό,τι με ενδιαφέρει για την ίδια μου τη ζωή, ελπίζω και κάποιοι από τους τηλεθεατές μας να τους έχει απασχολήσει. Πώς μέσα σε 18 χρόνια, δηλαδή, ποιες ήταν οι στιγμές που χρειάστηκε να δείτε πώς θα... Να σου πω τι νομίζω. Διατηρήσετε... Και το σεβασμό και το. Δηλαδή δεν υπάρχει σχέση τέλεια. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις μια ωραία σχέση σε αυτή τη ζωή. Κατά τη νομίζω ότι εμάς μας. Δώσε μου ένα παράδειγμα. Όλες οι δυσκολίες, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες, μας έχουν σφυριλατήσει. Mm. Από κάθε δυσκολία περάσαμε από χίλια κύματα. Mm. Έχουμε περάσει από πραγματικά το λέω χίλια κύματα, ως ζευγάρι. Mm. Όχι μόνο στη σχέση μας, από εξωτερικούς παράγοντες. Mm. Ο τρόπος που. Αντιδράσαμε στην κάθε μία δυσκολία που περάσαμε, μας φυριλάτησε, μας έκανε σαν το σίδερο, πιο δυνατούς. Δεν σκέφτηκες δηλαδή ποτέ να εγκαταλείψεις. Το αντίθετο. Από τη σχέση, να κάθε τον αφήσεις δυσκολία, ποτέ. Ούτε δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου, ότι να αξίζει η ζωή μου να ζω χωρίς εκείνον. Με όλες τις δυσκολίες που έχουμε. Όχι, και να σου πω κάτι, ο Γιάννης έχει πάρα πολύ δύσκολο χαρακτήρα. Δεν το λέω αυτό εύκολα. Και έχουμε και εγώ, επίσης και εγώ, είμαστε και δύο έντονοι. Πολύ έντονοι. Είμαστε και δύο κρύοι. Δεν πιστεύεις στα ζώδια, αλλά είμαστε και δύο πάρα πολύ έντονοι άνθρωποι. με άποψη και ξέρει ο καθένας έχει το... Ξέρεις, και τι κάνετε στη διαφωνία. Σκοτωνόμαστε καλέ. Σκοτωνόμαστε πάρα πολύ. Κανένας δεν κάνει πίσω. Σύνθεση γίνεται. Εξαρτάται από τη φορά. Εγώ κάνω πολλές φορές πίσω. Και εγώ κάνω πολλές φορές. Τώρα τα αλλάζεις. Μου τα άλλαξες τώρα. Αυτό που όμως θέλω να πω, ότι στις πραγματικές κρίσεις που μας έφερε η ζωή, τις εξωγενείς, εκεί δεθήκαμε και
Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει αυτό που λες, μια αμφιβολία. Αξίζει τώρα όλο αυτό, αξίζει να περνάω το ένα, το β, το γ. Γιατί πραγματικά και χίλια κύματα και όταν πήγαμε στην Αμερική περάσαμε και όλα με πάρα πολλούς τρόπους και με την πολιτική εννοείται. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται καν να το πούμε. Έγινε, εντάξει. Και... Αλλά και άλλα πράγματα. Η ζωή έχει φέρει πολλές δυσκολίες. Και με το, ξέρεις, το ότι υπάρχουν μέσα από το που διαζύγει και ο χωρισμός και τα οικογενειακά δεν είναι πάντα απλά. Όλα αυτά τα πράγματα. Και όλη αυτή η αλλαγή για τα παιδιά. Και είναι πολύ δύσκολο. Και όλα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν είναι απλή. Και πολύ σωστά κάνεις που το λες ότι η ζωή έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Μόνο δυσκολίες έχει. Αν σε ενώνει ή αν σε χωρίζει. Αυτό. Εμάς πιστεύω ότι η κάθε επιλογή που κάναμε σε κάθε κρίση ήταν του μαζί πιο πολύ. Με ποιο τρόπο σου δίνε κουράγιο εκείνος. Τι σου έλεγε να σου κοίτα, δώσει είναι πάντα, δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης είναι απίστευτα πολύ πιστός άνθρωπος. Και νομίζω και εγώ, δηλαδή, είμαστε και ο ένας για τον άλλον. Είμαστε σαν βράχος ο ένας για τον άλλον. Αυτό, όταν ο άλλος πάντα σου δείχνει ότι σου αγαπάει και πάντα εσύ είσαι πάνω από όλα τα άλλα, αυτό... Και σε εσάς ο κίνδυνος του να είναι κάποιος δεδομένος... Προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό. Κοίταξε, εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Το θυμίζω εγώ. Εγώ είμαι συνέχεια ζηλιάρης. Χωρίς να γίνει τίποτα. Εγώ το δηλώνω για να είμαστε ξεκάθαροι. Κοίτα, άρα δεν είναι δεδομένο. Και είναι στοιχείο μένα. Του χαρακτήρα σου. Για μένα δεν είναι. Ήταν στοιχείο του χαρακτήρα του. Δεν ξέρω. Μπορεί. Είναι αλλά... στοιχείο του χαρακτήρα του. Δεν του κάνω οτιδήποτε για να τον προκαλέσω σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλά και είναι και απαραίτητο να είσαι ζηλιάρης. Ναι, προφανώς είναι αναζωογονητικό. Δεν αισθανόμαστε ότι ο άλλος είναι δεδομένος. Διατηρεί το πάθος. Δεν το παίρνω δεδομένο. Και εκείνη είναι ζηλιάρα. Ναι, βεβαίως, γιατί. Δεν το διεκδικώ ότι είναι δικό μου, δεν θα το αφήσω να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό τρομερό.